Πανηγυρισμοί στο κέντρο ελέγχου της NASA στην Καλιφόρνια. Συγκλονιστικές εικόνες μόλις έρχονται στη Γη και καταγράφουν ένα ιστορικό γεγονός. Το ρομποτικό ελικόπτερο Ingenuity ή αλλιώς εφυΐα της NASA πραγματοποιεί μια ελεγχόμενη πτήση πάνω από την επιφάνεια του Άρη. Altimeter data confirms that Ingenuity has performed its first flight. Το ρομποτικό ελικόπτερο βάρους ενός κιλού και 800 γραμμαρίων σηκώνεται από το έδαφος του κόκκινου πλανήτη και προσεδαφίζεται επιτυχώς αφού κάνει μία περιστροφή. Το ρομποτικό όχημα Perseverance από την επιφάνεια του Άρη καταγράφει όλη την πτήση διάρκειας 40 δευτερολέπτων. Το ελικόπτερο ανεβαίνει σε ύψος περίπου 3 μέτρων. Η NASA περιγράφει τη στιγμή ως το ανάλογο του κατορθώματος των αδελφών Wright που πραγματοποίησαν την πρώτη επιτυχημένη πτήση με αεροπλάνο. Η Μίμι Άουγκ, επικεφαλής του εγχειρήματος, δράττει την ευκαιρία να ευχαριστήσει την ομάδα της. Δίπλα της και ο Ελληνοαμερικανός Θεόδωρος Τζανέτος. Το μικρό ελικόπτερο έπρεπε να αποκολληθεί με λεπτούς χειρισμούς από το διαστημικό όχημα Perseverance όταν προσεδαφίστηκαν στον Άρη στο τέλος Φεβρουαρίου. Έπρεπε να επιβιώσει τις νύχτες στον κόκκινο πλανήτη, όπου η θερμοκρασία πέφτει στους μείον 90 βαθμούς Κελσίου. Το μικρό ελικόπτερο χρειάζεται 12 λεπτά για να επικοινωνήσει με την Γη. Όμως η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ατμόσφαιρα του Άρη, που έχει μόλις 1% πυκνότητα σε σύγκριση με αυτήν της Γης. Οπότε οι μηχανικοί έπρεπε να κατασκευάσουν έλικες εξαιρετικά γρήγορους, με πάνω από 2.500 περιστροφές το λεπτό. Η NASA σχεδιάζει και άλλες δοκιμαστικές πτήσεις, με τελικό στόχο να χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο μικρό αεροσκάφος για την εξερεύνηση μακρινών πλανητών στο μέλλον.